αλλά επειδή έχουμε καθυστερήσει πολύ, θέλω την κυρία Αξιώτη Δήμητρα από την Πιστικού Συλλόγου Άρτας, ο Μακρυγιάννης, και να ζητήσω συγγνώμη για την καθυστέρηση. Είναι το λιγότερο. Άκουσα τόσο ωραίο πράγμα. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που δώσατε το λόγο σε αυτό το σπουδαίο συνέδριο. Θα ήθελα να χαιρετήσω με θαυμασμό και σεβασμό όλους όσοι δημιούργησαν αυτό το συνέδριο. Είναι ένα σπουδαίο συνέδριο που για την Άρτα είναι πρωτάγουστο. Να χαιρετήσω τους επιστήμονες με το σεβασμό που τους πρέπει και με το θαυμασμό μας. Και όλους τους συνέδρους που θα συμβάλλουν σε αυτό το συνέδριο και για όλη την κοινωνία. Μιλάμε τώρα για τον πολιτισμό. Εγώ είμαι ένα άνθρωπο που ασχολούμαι με πολλά χρόνια του πολιτισμού. Κατάλαβα ότι το στίγμα της Ελλάδας ποιο είναι, ο πολιτισμός. Από τον πολιτισμό, μέσα από τον πολιτισμό, έγινε γνωστή η Ελλάδα σε όλο τον κόσμο. Ο πολιτισμός δεν είναι μόνο τα έργα που βλέπουμε ή που βρίσκουμε στις αναστοφές. Ο πολιτισμός είναι όλα τα άλλα τα οποία μας άφησαν και τα οποία εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να τα τιμούμε. Είναι η δημοκρατία, που είναι και αυτή πολιτισμός, είναι η αγάπη για το άλλος, για τις τέχνες, είναι η φιλοσοφία, είναι η αγάπη για τους ανθρώπους, για τη φύση, για όλα. Εμείς, σαν άνθρωποι του πολιτισμού, πρώτα βέβαια το σχολείο, έχουμε ιερή υποχρέωση να διδάξουμε τους νέους κυρίως όλα αυτά που είχαν καταφέρει οι πρόγονοί μας και μέσα από τις γενιές έφτασαν μέχρι εμάς. Μέσα από τον πολιτισμό και τη συμμετοχή σε πολιτιστικούς συλλόγους, όπως εγώ αυτή τη στιγμή εκπροσωπώ, θα κοινωνικοποιηθούν τα παιδιά μας. Επίσης, θα βοηθηθούν στη συνύπαρξη με άτομα με διαφορετικούς χαρακτήρες και συμπεριφορές. Μέσα από το χορό θα γίνει γνωστή η ιστορία και οι παραδόσεις του κάθε ιδιαίτερου τόπου. Είναι τελείως διαφορετικές οι παραδόσεις σε κάθε πόλη, σε κάθε νομό. Αυτά, μέσα από αυτό θα τα μάθουν τα παιδιά από το χορό. Επίσης και η γεωγραφία. Διότι οι δάσκαλοι, από τη στιγμή που θα τους πούνε, θα ακούσετε αυτό, θα μάθετε αυτό το τραγούδι, που είναι από τη Μακεδονία. Ποια είναι η Μακεδονία? Μέσα στην αίθουσα του χορού υπάρχει ο χάρτης που λέει ότι εδώ είναι η Μακεδονία και εδώ είναι αυτή η πόλη για την οποία τώρα θα μάθουμε τους χορούς και τις παραδόσεις. Αλλά συγχρόνως αθλούν και το σώμα τους. Είναι όλα μαζί. Δεν είναι ούτε η ιστορία, ούτε η γεωγραφία, ούτε ο χορός, ούτε η διασκέδαση που λαμβάνουν μέσα από αυτά. Τα μηνύματα που περνούν μέσα από το θέατρο. Είναι και αυτό ένα μάθημα του θέατρου, πέρα από την ευχαρίστηση που το βλέπουν. Η τυχοροδία, την ζωγραφική, η δημιουργία και η οργάνωση, η κοινωνική συνύπαρξη και η επικοδομητική συνεργασία οξύνει το πνεύμα και την αίσθηση, την αισθητική. Αναντήρητα, το όφελος των νέων αυτών που συμμετέχουν σε όλες αυτές τις δραστηριότητες καταλήγει στην πειθαρχία. Είναι αξίες τις οποίες όλοι πρέπει να τους μάθουν. Πρώτα η οικογένεια,
δεύτεροι δάσκαλοι όλων των βαθμίδων, από τον υπηαγωγείο και το πανεπιστήμιο. Όλοι αυτοί πρέπει να έχουν το σεβασμό μας και την αγάπη μας. Εύχομαι τα καλύτερα για το συνέδριό μας και τα συγχαρητήρια. Ευχαριστώ πολύ.